αυτούς που εγώ σήμερα θα ονομάσω μπαχαλάκιδες με κουστούμια και με γραβάτες που κλέβουν το δημόσιο χρήμα και περνάνε ζωή χαρισάμενοι στο εξωτερικό εισηγείαν τον κορόιδο. Εμείς δεν θέλουμε ούτε μπαχαλάκιδες λευκών κολάρων, ούτε μπαχαλάκιδες και στα πανεπιστήμια όμως. Προσέχετε λοιπόν τα λόγια σας όταν μιλάτε για λευκά κολάρα. Μπορεί ενίοτε να είναι και λερωμένα και γραβάτα να μην φοράνε. Σας ενδιαφέρει να αθωώσετε αναδρομικά τραπεζικά στελέχη για βρώμικες υποθέσεις θάλασσοδανείων. Εάν εσείς θέλετε να μετατρέψετε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για το χθες, εγώ προτιμώ να τη μετατρέψω σε ένα απέραντο εργοτάξιο για το αύριο. Ο Φρουζής θα κάνει χρήση της νέας διάταξης προκειμένου να αποδεσμευτούν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από το λογαριασμό του στις τράπεζες Ελβετίας. Από τη Deutsche Welle της κατοχής, τους Financial Times διαβασμένους ανάποδα, πάντα χαμένο στη μετάφραση, κύριε Τσίπρα. Ξέρετε, στην Κουμουνδούρου πηγαίνουμε στο καφενείο με τους Financial Times στην τσέπη και λέμε ένα στον άλλο, σύντροφε, μήπως έχεις τους Financial Times να δούμε τι γράφει το κόμμα σήμερα. Θα βρεθείτε σε απόλυτη σύγκρουση με μια κοινωνία η οποία δεν είναι πια εκεί, έχει φύγει μπροστά. Μήπως τελικά θέλετε να εξασφαλίσετε από τώρα ότι θα παραγραφεί τυχόν υπόθεση δωροδοκίας υπουργού σας για το σκάνδαλο Νοβάρτης? Αυτό το επιχείρημα είναι ένα φτηνό πυροτέχνημα, κύριε Τσίπρα, και είναι και λιγμένο μάλιστα, διότι αν συμβουλευόσασταν κάποιους νομικούς, θα μπορούσαν ίσως να σας είχαν προστατεύσει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. Ξεκινάει και απόψε το ανατρεπτικό δελτίο. Πήραμε μια γεύση από την αντιπαράθεση, τον σκοτωμό που είχαν το πρωί στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα. Στο επίκεντρο τα θέματα της διαφθοράς. Βλέπουμε τώρα να έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Ο κύριος Τσίπρας να επιτίθεται και ο κύριος Μητσοτάκης να αντεπιτίθεται, σε αντίθεση με αυτό που γινόταν στο πρόσφατο, μέχρι πρόσφατα στο παρελθόν. Βεβαίως τώρα το πόσο αυτές οι κοκορομαχίες συγκινούν και πείθουν είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το δούμε απόψε μαζί με όλα τα άλλα θέματα στη συζήτηση που θα έχουμε με τους συναδέλφους. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως λοιπόν την Ανά Παλετσάκη. Καλό βράδυ σε όλους. Τον Βασίλη Γραμμένο, καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Τον Βαγγέλη Γιακουμή. Καλησπέρα σας. Και τον Ανδρέα Κυριακόπουλο. Καλησπέρα σε όλους. Να, πώς τους είδες τώρα? Μία από τα ίδια ή κάτι τώρα, διαφορετικό? Σε συνέχεια αυτού που είπες για κοκορομαχίες, λοιπόν, έχω να σου πω τι διαπίστωσα στους δύο αρχηγούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσπρισε. Τα μαλλιά του ήταν κοντά στο χρώμα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Και σήμερα που τον είδα, ναι, τώρα έχει ασπρίσει. Τι θέλει, και αυτό, θέλω να τι πω θέλει ότι να πεις τώρα εμείς αυτό, απ' έξω δηλαδή από το χορό, θέλω, ναι, ορίστε. Ναι. Ο Μητσοτάκης ανέλαβε πριν από τα παιδιά 4 μήνες, τα μαλλιά του δεν είχαν ασπρίσει. Ναι. Δηλαδή, όχι, γιατί απ' έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λέμε, συμφωνεί και ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, είναι σωστή η διαπίστωσή μου, γιατί φυσικά οι λεπτομέρειες και η σημειολογία μερικές φορές κάνουν τη διαφορά. Επί της ουσίας, τι να σου πω τώρα, ότι σκοτώνονται μεταξύ τους για τη διαφθορά. Αυτά έχουν αυτές οι δουλειές τώρα για να σου απαντήσω στο αντίστοιχο. Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας τώρα είναι. Αλλά αυτές οι δουλειές έχουν άγχος. Μην ξεχνάμε ότι όλοι όσοι. Και κουράζονται οι άνθρωποι. Άμα δεν μπορεί, βέβαια, μπορεί να. Και δεν Σαμαράς, τον πίεσε τώρα για να σου απαντήσω σοβαρά. Έρπη, ήτανε. Για να σου απαντήσω σοβαρά, δεν τον πίεσε κανείς. Δεν τον πήρε σηκωτό να τον κάνει πρωθυπουργό. Εννοείται, αλλά παρόλα αυτά σου λέω τα μαλλιά τα σπρίσανε μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ ξέρω να σου πω κάτι. Εάν θέλετε να μου πείτε κάτι, μπορείτε να το πείτε. Έχω εγώ μια μαντινάδα. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα στην Βουλή. Παντού. Και να σου πω κάτι, φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά το ότι να σκοτώνονται για τη διαφθορά και καμία υπόθεση και να μεγάλη. Να μην ιδρώνουν ταυτί τους ποτέ, 35 χρόνια τώρα. Έκλεισε και η Siemens, παραγράφηκαν όλα. Πάμε και στην Νοβάρτη, στην ίδια με το νέο ποινικό κώδικα που τον ζήτησε η προηγούμενη κυβέρνηση και τον ευλόγησε η παρούσα. Λοιπόν, και όλο τυχαίως αθωώθηκαν οι μισοί από τη Siemens λόγω του νέου ποινικού κώδικα που ψηφίστηκε την ώρα που η δίκη ήταν σε εξέλιξη. Και μα πρέπει αυτά κάποιος να διερευνήσει αν κάτι νομικοί που είχαν πελάτες κατηγορούμενους της Siemens συμμετείχαν στις αλλαγές του ποινικού κώδικα.
Λοιπόν, κατά τα άλλα, όντως σκοτώνονται για τη διαφθορά. Η παρατήρησή σου, Νανά, έχει πολύ ενδιαφέρον για τα άσπρα μαλλιά του κ. Μητσοτάκη. Βέβαια, εγώ πρέπει να σου πω ότι από το ρεπορτάζ μου, το οποίο τώρα το λέω επειδή το ανέφερες, ναι, μαθαίνω ότι έχουν αυξηθεί βαψομαλλιάδες στη Βουλή. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό δεν αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν αφορά βέβαια, όμως τον κύριο Μητσοτάκη, τα μαλλιά του, αλλά ασπρίζουν τα μαλλιά του και ότι οι βαψομαλλιάδες έχουν αυξηθεί. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον... Για να λέμε τώρα και τα ελαφιά της ιστορίας. Αρκεί να μην πειράξει η βαφή τον εγκέφαλο. Αρκεί να μην πειράζει να μην κάτι, εσύ, να μην εισχωρεί στον πόρο και πειράζει τον εγκέφαλο των Ελλήνων πολιτικών, οι οποίοι βρίσκονται εντός κοινοβουλίου. Δεν μιλάω για για πες μας λοιπόν, κύριε Βασίλη, για τη σύγκρουση σήμερα, πώς την είδες εσύ, ήσουν εκεί νομίζω. Καταρχάς, να πούμε ότι οι Έλληνες πολίτες πλέον δεν πείθονται από αυτές τις στημένες, αν θέλετε, πολιτικές κόντρες, κυρίως Μητσοτάκη Τσίπρα. Γιατί εντάξει, το λες ότι ήταν στημένη? Γιατί και οι δύο, και οι δύο έχουν αποδείξει ότι τις κόντρες τις στείνουν για να ικανοποιήσουν την πελατική τους, την κομματική τους πελατεία. Άρα λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ο Έλληνας πλέον τηλεθεατής, αυτός παρακολουθεί μέσα από τη τηλεόραση τη διαδικασία και τις στημένες αυτές κόντρες μέσα στη Βουλή, έχει απειβδίσει. Δηλαδή, έχει εγώ τώρα για να κάνω το συνήγορο του κυρίου Τσίπρα. Δύο λεπτά. Για να κάνω εγώ τώρα εδώ για τη συζήτηση το συνήγορο του κυρίου Τσίπρα. Όλα αυτά τα οποία καταγγέλει ότι τι η παρούσα κυβέρνηση φέρνει ρυθμίσεις για να ξεπλύνει τα λευκά κολάρα. Είναι σωστά ή λάθος? Ενώ οι προηγούμενοι δεν έφερε ρυθμίσεις για να ξεπλύνει τα δικά τους κολλάρα. Εδώ τώρα. Ακούστε, εγώ λέω για την παρούσα κατάσταση. Η πολιτική τους είναι ενιαία. Και οι δύο μάλιστα ακολουθούν πιστά τις εντολές των Γερμανών. Έχουν μια ενιαία πολιτική η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες στην καταστροφή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και βλέπουμε ότι η πολιτική Μητσοτάκη είναι η ουρά της πολιτικής Τσίπρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι δύο ψηφίσανε και ψηφίζουν μνημόνια, ότι και οι δύο στηρίξανε και ξεπουλήσανε Μακεδονία. Ο Μητσοτάκης έρχεται να τη στηρίξει και να τηρήσει τα όσα ο κύριος Τσίπρας έχει υπογράψει. Μάλιστα. Έχουμε, εντάξει, μην ανοιγόμαστε τώρα σε άλλα θέματα, στο συγκεκριμένο. Έχουμε σκληρή φορολογική πολιτική έναντι των Ελλήνων, Βαγγέλη, και όχι των άνθρωμεταναστών. Και άμα θες σου λέω κι άλλα. Είναι, μέχρι αύριο το πρωί. Βαγγέλη, είναι στημένες τώρα αυτές οι συγκρούσεις. Βαρετές είναι. Εγώ νομίζω ότι βαρετές καθίστανται, αλλά είναι και στημένες. Πολλά χρόνια τώρα, Αντρέα μου, πάντα σε τέτοιου είδους συζητήσεις, σε τέτοιου είδους όταν μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί στην Ολομέλεια, είτε είναι η ώρα του Πρωθυπουργού, είτε διάφορα άλλα θέματα, πολύ περισσότερο προϋπολογισμοί και αυτά, πάντα σε αυτές τις συζητήσεις προσπαθεί να ωφεληθεί ο κάθε ένας πολιτικός αρχηγός με τον τρόπο του. Περισσότερο δε όταν είναι κάποιος στη θέση του αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε λοιπόν σήμερα να δείξει αυτό, να κάνει αυτό, να παρασύρει αν θέλει τον Μητσοτάκη σε ένα λόγο παίγνιο και σε μια κόντρα άνευ προηγουμένου. Εσύ μας λες ότι ο κύριος Τσίπρας έβαλε το φωτιά. Προφανώς και βολεύει την αντιπολίτευση η υψηλή τόνη. Δεν ξέρω αν του βγήκε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν τον ακολούθησε και τόσο. Δηλαδή, θα μπορούσε και ο Μητσοτάκης να σηκώσει υψηλούς τόνους. Το θέμα είναι ότι έχουμε βαρεθεί εμείς οι απλοί πολίτες τόσα χρόνια να παρακολουθούμε αυτές τις ανούσιες κόντρες και τις υποτιθέμενες αντιπαραθέσεις. Θέλουμε κάτι πλέον από τους αρχηγούς, από αυτούς δηλαδή που είναι πρωθυπουργοί και τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μιλάνε πιο επί της ουσίας θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και όχι για θέματα δηλαδή τα οποία αφορούν μόνο αυτούς. Μίλησε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε σε εισαγωγικά μαθήματα μαθηματικών μετά τη γεωγραφία του παρελθόντος και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα μας έδωσε μαθήματα μαθηματικών. Για πάμε να δούμε τι μας είπε στα νέα μαθηματικά ο κύριος Τσίπρας. Όπως επίσης φαντάζομαι κάνετε και τώρα, διότι έχουν υποβληθεί 18 συνολικά ερωτήσεις όσο είστε πρωθυπουργός. Από αυτές 14 υποβλήθηκαν από αρχηγούς κοινοβουλευτικών ομάδων. Από τις 14 συζητήθηκαν μόνο οι 3. Πιο κάτω από το 3% είστε εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ήδη. Στους 4 μήνες που κυβερνάτε. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά τα αφιολογήματα. Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, μας έμαθε καινούργια μαθηματικά υπολογισμούς. Το επί της 100 τώρα, το 3% πώς το έκανε. Πρέπει να μας το... Τώρα είναι και απόφυτος του Πολυτεχνείου, έτσι. Πρόσεξε με τώρα, είναι και απόφυτος του Πολυτεχνείου. Να πεις ότι ήταν, ξέρω εγώ, της φιλοσοφικής ή της νομικής, δηλαδή σε άλλο κλάδο, εντάξει, αλλά και στο Πολυτεχνείο, τώρα εκεί στις θετικές επιστήμες, Ανδρέα, να υπολογίζει έτσι το 3%. Πώς το είπε το 3 στο... Όχι, από το 3 στο 14... μας είπε ότι είναι κάτω από το 3, ενώ είναι το 22. Από τις 18, λέει, απαντήθηκαν οι 3.
Οι 14. Οι 14 έγιναν από αρχηγούς κοινοβουλευτικών ομάδων. 18 ήταν συνολικά οι ερωτήσεις. Ναι. Και λέει απαντήθηκαν οι 3. Και πάλι δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν βγαίνει. Και πάλι δεν βγαίνει, όπως και να 22% το 22% είναι. Απλά για μια φορά πάλι κατατρέχει το 3% τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Α, αυτή την εξήγηση δίνει εσύ. Ίσως να είναι τα εσωκομματικά έτσι με τα κορυφαία στελέχη, τον κύριο Φίλη και άλλους τιτάνες της διαδρομής. Τον κύριο Σάκη Παπαδόπουλο. Πάμε να δούμε τώρα το πιο σοβαρό, το οποίο έχει σημασία. Από αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας χθες στη Νίκαια, όχι στη Βουλή σήμερα, μιλώντας εκεί σε ανοιχτή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε κάτι για τις εκλογές, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσουμε και να δούμε τι θέλει να μας πει ο ποιητής. Για να τον ακούσουμε και ερχόμαστε να το σχολιάσουμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εκλογές και πότε θα έχουμε εκλογές, αλλά ακούω ολοένα και περισσότερο σε πηγαδάκια, ολοένα και περισσότερο σε συζητήσεις στα δημοσιογραφικά στέκια στους γνωρίζοντες εντός εισαγωγικών ότι λέει ο Μητσοτάκης έχει το σούπερ σχέδιο να μας εχνιδιάσει και να πάει σε εκλογές τώρα, την Άνοιξη ή τον Σεπτέμβρη. Γιατί λέει, γιατί με αυτό το σχέδιο θα ισοπεδώσει το ΣΥΡΙΖΑ, θα διαλύσει την απλή αναλογική, αλλά θα πάει σε διπλές κάλπες και θα τις κερδίσει και τις δύο. Και θα μας οδηγεί σε εμάς, λέει, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και αυτόν στην αιωνιότητα. Λοιπόν, εγώ... Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα χθες το βράδυ στη Νίκαια. Είπε, αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημοσίως σε κάτι που παρασκηνιακά συζητείται εδώ και πολύ καιρό. Εμείς το έχουμε πει από τους πρώτους, από την αρχή, ότι αυτό το σενάριο είναι υπαρκτό, είναι βάσιμο, είναι στις σκέψεις του Μεγάρου Μαξίμου, του κυρίου Μητσοτάκη, να προκαλέσει εκλογές την Άνοιξη. Με λίστα. Με λίστα, βεβαίως, για να κάψει, όπως λένε, την απλή αναλογική, να κάνει γρήγορα, αφού ψηφίσει προηγουμένως τον εκλογικό νόμο, τον νέο εκλογικό νόμο, να κάνει μετά στο καπάκι νέες εκλογές με την ενισχυμένη αναλογική και να έχει εξοδετερώσει έτσι αυτή την απειλή. Βέβαια, το γεγονός ότι το λέει ο κύριος Τσίπρας με αυτή την έμφαση και προσπαθώντας να πει ότι δεν θα πετύχουν το στόχο τους να μας ισοπεδώσουν, δείχνει ότι μάλλον το φοβάται, Νανά. Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν είναι δηλαδή ένα σενάριο απλώς, ότι κάτι άλλο παίζεται τώρα και ο κύριος Τσίπρας σου λέει, αν μου κάτσει τώρα αυτό, τι κάνω. Κοίταξε να δεις κάτι. Θυμίζω, συγγνώμη ξανά σε διακόπτω, βλέπαμε χθες την καινούργια δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ που δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε πτώση, το 24% από το 31,5% που είχε πάρει τον Ιούλιο. Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα των κομμάτων ηγεσίας είναι ότι πολλές φορές οι κοινωνίες προηγούνται των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Δηλαδή αυτό το οποίο έχει ανάγκη η κοινωνία δεν το αντιλαμβάνονται τα κόμματα ηγεσίας. Εδώ είναι η δημοσκόπηση, να την ξαναδείξουμε για τους τηλεθεατές που δεν την είδαν χθες μαζί μας. 38% περίπου στα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία, στο 24% ο ΣΥΡΙΖΑ, σε πτώση και το ΚΙΝΑΛ, 5,5% το ΚΚΕ. Μόνο η Ελληνική Λύση είναι από τα κόμματα της Βουλής που ανεβαίνει, ήταν στο 3-3,5%, τώρα έχει πάει στο 4% και μάλιστα και ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει πει το σενάριο για εκλογές. Σαφώς, στο Sky, για το 2020. Για το 2020. Είχε δηλώσει στο Sky πριν πολύ καιρό. 3,5% ο Βαρουφάκης, πέφτει δηλαδή από το ποσοστό που πήρε τον Ιούλιο και οι άλλοι είναι κάτω του 1%. Έλα, Νανά. Λοιπόν, πίστευα ότι ο Τσίπρας ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν παρακολουθούσαν εξαιτίας της αλαζονίας της εξουσίας που είχαν εμπλακεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, τους τύχησε όχι τόσο όσο προσδοκούσαν κάποιοι. Τώρα, όσον αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν θέμα αρκετά σοβαρό με το να αντιληφθούν αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπαρκτά προβλήματα που θέλουν λύσεις. Ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ και να ακούει ξανά υποσχέσεις και να πηγαίνει σε εκλογές, γιατί έχουμε διαχειριστεί έναν οικονομικό πόλεμο δεκαετίας. Και αναρωτιούνται πολλοί
αφού είμαστε μια πτωχευμένη χώρα, γιατί τόσο πολλοί θέλουν να κυβερνήσουν, εφόσον αυτή η χώρα έχει πτωχεύσει? Για να τη σώσουν. Ναι. Μα τι απορίες έχεις τώρα εσύ? Όλοι θέλουν αυτοί να τη σώσουν. Μα σώζουν πριν την κρίση, μα σώζουν επί κρίσης. Επειδή θα σου πω κάτι, δεν είναι πολλοί άνθρωποι που είναι τόσο αφελείς, γι' αυτό και απήχαν τόσο πολύ από τις εκλογές. Γι' αυτό και 50% μάλιστα δεν πίστηκαν. Αν γίνουν εκλογές στην άνοιξη, από εκεί θα αυξηθεί ή θα μεγαλώσει? Από τα παραδοσιακά κόμματα δεν πήγαν να ψηφίσουν. Να, αν γίνουν εκλογές στην άνοιξη, η συμμετοχή θα είναι αυξημένη ή μειωμένη? Αυτό δεν μπορώ να το εκτιμήσω από τώρα, αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό το εισπράττουμε όλοι και από τις παρέες που κάνουμε. Θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη? Εγώ βλέπω, καταρχάς θα σου πω, εγώ βλέπω έναν Τσίπρα ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση. Τι έχει? Αυτοπεποίθηση. Εδώ η γλώσσα του σώματός του αυτό δείχνει. Ναι. Ότι είναι ανεβασμένος δηλαδή. Ναι. Ότι κάνει για τηλεπαρουσιαστής. Έτσι, γιατί το έχει ο άνθρωπος. Τηλεπαιχνιδιού ή όχι, ρε παιδί μου, ό,τι θες. Ό,τι θες πρόγραμμα. Ό,τι μπορεί να του βάλει ο Μπούτος εκεί να τον κάνει στο Μέκα, ξέρω τώρα που ανοίγει. Τώρα τον τρολάρισε τον κύριο Τσίπρα. Θέλω να πω, όχι, θέλω να πω λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας αυτά που λέει τα σενάρια περί διπλών εκλογών τον Μάιο, σίγουρα δεν το θέλει. Δεν το θέλει να γίνουν εκλογές. Γιατί σου λέει ότι δεν είναι εύκολο με τη φόρα που έχει πάρει ο Μητσοτάκης να ξαναπάρει ο ίδιος ένα ποσοστό κοντά στο 32%. Γιατί κακά τα ψέματα, η αίσθηση που υπάρχει στην κοινή γνώμη αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν ξέρω μεθαύριο τι θα γίνει, αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αυτά που λέει, λίγο ως πολύ τα κάνει. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς τα κάνει όμως. Ναι. Υποσχέθηκε κάποιες μειώσεις ή ήδη τις έχει κάνει τις πρώτες. Εγώ άλλο θα σε ρωτήσω. Ότι εφόσον έχει, και το θέτω και στους συναδέλφους για να το συζητήσουμε όλοι. Μου, αν εφόσον τώρα ψηφίζεται τη Δευτέρα, ολοκληρώνεται και η αναθεώρηση συνταγματική. Αν λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα στην προεδρική εκλογή, αποσυνδέεται η προεδρική εκλογή από τη διάρκεια της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές λέγοντας τι? Κύριε, πήρε μόνο 40%. Για το προσφυγικό, αν θα πάει. Κύριε, θα του πει ο κοινή γνώμη, το εκλογικό σώμα, πήρε 40%. Πήρε μόνο εντολή να κυβερνήσει αυτό το δύναμα. Θα πάει κυβέρνα σε εκλογές προώρες, θα επικαλεστεί. Θα πάει μόνο για το θέμα το προσφυγικό. Τι θα πει δηλαδή, ότι με ανήκαμε να το διαχειριστώ? Όχι, είναι εθνικό θέμα το προσφυγικό, Ανδρέα μου, γι' αυτό. Ναι. Εάν πάει, εγώ πιστεύω όμως ότι δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, για να κερδίσει ένα χρόνο επιπλέον στην ουσία, λες έτσι? Για να κάψει την απλή αναλογική. Το σενάριο, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, είναι, το ξέρεις, ότι όσο αργότερα τόσο δυσκολότερο, άρα όσο νωρίτερα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή την τρίπλα με την απλή αναλογική και δέσμευσε ουσιαστικά την επόμενη μεθεπόμενη Βουλή, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εξουδετερωθεί. Και σου λέει τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να αποφύγει το παράδειγμα του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος και αυτός είχε βγει θριαμβευτικά. Οι δημοσκοπήσεις τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης τον έδειχναν με 18 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία και σε ένα χρόνο είχε καταρρεύσει. Οπότε σου λέει να κάνω τις εκλογές. Είναι μια εισήγηση αυτή, έτσι, δεν λέω ότι θα το κάνει προς Θεού. Ναι. Να κάνω τις εκλογές, να είναι με λίστα, τότε να ξεφορτωθώ Τσίπρας, και κάποιους που δεν θέλω. Τότε ο Τσίπρας γιατί? Ο Τσίπρας. Τι πρεμούρα τον έχει γιατί πιάσει? Γιατί εγώ πρεμούρα τον βλέπω. Δεν βλέπω αυτοπεποίθηση για να μην κρίνεις. Κοίταξε, πολλές φορές αναφέρεις ένα σενάριο τέτοιο για να το κάψεις. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Από την άλλη όμως ο Τσίπρας βλέπει ορισμένα πράγματα. Βλέπει ότι η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Το προσφυγικό, μεταναστευτικό, υπάρχουν νησιά που έχουν διπλασιαστεί, υπερδιπλασιαστεί, οι πρόσφυγες από όσους τους άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, η οικονομία, συγγνώμη να σε διακόψω, η οικονομία μπορεί να μην έχει βελτίωση, όπως το βλέπει κανείς, αλλά είδα ότι προχθές οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά προανήγγυλαν ότι θα του δώσουν τη μείωση των πλεονασμάτων. Όση μείωση και να πάρουμε, Ανδρέα Καψαμπέλη, εάν δεν αυξηθεί ο τζίρος στην αγορά, εάν δεν σταματήσει, εδώ έχουμε πάλι να κατρακυλάμε στον εφιάλτη της ανεργίας. Είχαμε αρνητικό ρεκόρ 18 ετίας για τον Οκτώβριο. Ναι, άρα εσύ έχουμε τι λες, ότι ο κύριος θέματα. Μητσοτάκης βρίσκεται μπροστά στον πειρασμό να κάνει εκλογές με λίστα τώρα? Ήμουν πολύ συγκεκριμένος. Έχει εισηγήσεις να κάνει εκλογές με λίστα για να μην την πατήσει όπως ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιατί αν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κάνει εκλογές πριν το μνημόνιο, ας πούμε, ένα μήνα πριν, θα είχε διατηρήσει, λένε, την κοινοβουλευτική του δύναμη και δεν θα τον είχαν εγκρεμίσει τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Είναι, Βασίλη. Είναι σημαντικό να πούμε δύο-τρία πράγματα. Καταρχάς, θα πάει σε εκλογές, τα σενάρια λένε ότι θα πάει σε εκλογές κυρίως για να καθορίσει τους βουλευτές του.
Πολύ δηλαδή σωστή. Θέλει να ξεκαθαρίσει την Νέα Προστάρη και να ξέρει ότι αυτοί που θα πάνε και θα μπουν πρώτοι στη λίστα, οι πρώτοι δηλαδή, θα βγουν και θα είναι μαζί του. Ένα το κρατούμενο για να μην έχει και καμία περαιτέρω αμφισβήτηση στην πολιτική που θα ακολουθήσει, η οποία θα είναι κοινή πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν είναι δική τώρα, λοιπόν, όχι, δεν είναι δική του. Όχι, δεν είναι δική του. Υπάρχουν αντάρτες στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν οι Σαμαρικοί, υπάρχουν οι Καραμαλικοί. Λοιπόν, δεν είναι συγγνώμη, είναι όπως τα λέμε. Το Σαμαρά, ωραία. Πάμε λίγο. Όχι, πάμε, μην εδώ. Το Σαμαρά θα τον κόψει, δηλαδή, θα τον βάλει. Αν ο Σαμαράς δεν διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν ξέρουμε τι θα απογίνει και με το πολιτικό μέλλον. Από μόνος του θα τη διεκδικήσει η Βρεβασίλη. Διεκδικεί από τον πρόεδρο της χώρας. Βασίλη μου, το Βορύδη που είναι ο υπαρχηγός του Σαμαρά. Συζητήσεις και διάφορα παρασκήνια που γίνονται κατά τραπέζι. Το Βορύδη που είναι ο υπαρχηγός του Σαμαρά. Το Βορύδη, τον κύριο Βορύδη, που είναι υπαρχηγός του Σαμαρά, βγήκε και μάλιστα και βγήκε στις Ρούγες και λέει Σαμαράς για πρόεδρος. Δηλαδή, τον βάλει πρώτο στη λίστα, στο υπόλοιπο Αττικής. Λοιπόν, το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης και ποιους θα θέσει επικεφαλής του ψηφοδελτίου, αυτό δεν με αφορά, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε θέλω να κάτσω να συζητήσω. Αυτό που με αφορά εμένα είναι το εξής. Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ ξέρω από την τετράμινη διοίκηση Μητσοτάκη στη χώρα. Ξέρω να σου πω το εξής. Ο Μητσοτάκης φοβάται να απαντήσει, έχει δίκιο Τσίπρας που έλεγε πριν ότι κάναμε τόσες ερωτήσεις και μας έχει απαντήσει μόνο τρεις. Φοβάται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση για να μην εκτεθεί. Κάτι που κάνει βέβαια ο Τσίπρας και εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Γιατί και εμείς, σαν Ελληνική Λύση, του έχουμε κάνει, δηλαδή ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση, τέσσερις ερωτήσεις και δεν απάντησε ούτε μία. Άρα λοιπόν, ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές. Αυτό είναι το σενάριο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο ένας λόγος και σημαντικότερος δεν είναι ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Γιατί τον πρόεδρο Δημοκρατίας έτσι όπως το κάνανε, θα τον πάρουν και θα τον βγάλουν ακόμα και με 140 ψήφους αν θέλουν. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Θα βάλουν έναν πρόεδρο κατ' εμέ μαριονέτα να μπορούν να τον ελέγχουν, έστω και με 151, 147, 146 και από εκεί πέρα θα προχωρήσει. Το σενάριο όμως το ότι θέλει δικούς του Ταλιμπάν, να το θέσω έτσι λαϊκά, βουλευτές ο Μητσοτάκης, είναι γεγονός. Επίσης θέλω να σχολιάσω εντάχει τη δημοσκόπηση. Είναι αναξιόπιστη η συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, γιατί άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα έγιναν στην πορεία. Θα το δείτε, αν βάλετε κάρτες, θα δείτε ακόμα και την Ελληνική Λύση που έδινε 2. Πάμε λίγο πιο γρήγορα, Βασίλη, έχουμε πολλά και θέματα. Να πω ότι δεν τέθηκε στους ανθρώπους πίσω από το τηλέφωνο ή το σημαντικότερο από όλα, το λάθρο μεταναστευτικό. Δεν τέθηκε, γι' αυτό το λόγο είδατε και το 34% του Μητσοτάκη. Είναι ακόμα χειρότερο, Βασίλη. Ο Μητσοτάκη θα είχε 20 με 25%. Βασίλη, τέθηκε και δεν το πρόβαλαν. Δεν χώραγε. Δεν μπορούσε να με το προβάλλει ο Σκάι. Τώρα, το οποίο το είχαμε ξεχάσει για πολύ καιρό. Θυμάστε τον κύριο Σόρα. Λοιπόν, άρχισε η δίκη του στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων. Λοιπόν, ναι, επιτέλους. Ο μάρτυρας λοιπόν στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων για τον κύριο Σόρα είπε τα εξής. Ο Αρτέμης Σόρας στα μάτια των ακολούθων του είχε την εικόνα του Ιού του Απόλλωνα. Του προσώπου, παρακαλώ τώρα μην γελάτε. Την εικόνα του Ιού του Απόλλωνα, του προσώπου που θα έσωζε τη χώρα από την καταστροφή. Υπήρχε πλήρης επηρεασμός. Πολλοί ζούσαν και ανέπνεαν για το Σόρα. Καταστράφηκαν οικογένειες. Κάποιοι θεωρούσαν ότι ο Σόρας ερχόταν να τους σώσει. Έχει κι άλλο. Έχουμε άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, Νανά. Υπήρχαν στην Ελλάδα του 2018-19 άνθρωποι που θεωρούσαν τον κύριο Σόρανς προκειμένου, γιο του Απόλλωνα, ο οποίος ερχόταν, πώς το είπε, να τους σώσει. Εμείς δεν κινδυνεύουμε ούτε από τους Γερμανούς, ούτε από τους Τούρκους. Κινδυνεύουμε από τους ψεκασμένους. Δηλαδή τώρα, ότι το 2019-2020 πιστεύουν άνθρωποι και γίνονται παδί κάποιου που τους πείθει ότι είναι ο γιος του Απόλλωνα. Και ότι έχει πουλήσει ένα σπάνιο υλικό στον Ομπάμα. Ναι, εδώ πλέον. Διαστημική τεχνολογία. Να σας πω κάτι. Τώρα το γελάμε, αλλά την έχουμε άσχημα. Εάν κυκλοφορούν, γιατί κυκλοφορούν πολλοί μεταξύ μας ψεκασμένοι, που θεωρούν ότι ο Σόρας έρχεται από τον Απόλλωνα, δεν είμαστε καλά. Είναι αδιανόητη η κατάστασή μας, άσχημη η κατάστασή μας. Βαγγέλη. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι για να πείθει και να τον ακολουθούν μπορεί ώστε να ακολουθούν. Όχι, έχει ικανότητες για να τους πείθει.
Αλλιώς δεν εξηγείται. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι είναι ο γιος του Τζον Πάπα. Ο Σόρας λέει ότι είναι ο γιος του Απόλλωνα. Ο άλλος μπορεί να λέει οτιδήποτε. Όμως σημασία έχει αυτοί που τον ακολουθούν και αυτοί που πείθονται από αυτά που λέει ο κύριος Σόρας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το τι λέει ο καθένας για τον εαυτό του τι είναι. Και εγώ μπορεί να λέω, αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ μπορώ να λέω ότι είμαι ο γιος του, ξέρω εγώ. Τα παιδιά των λουλουδιών, πώς να σου το πω δηλαδή. Βασίλη, για να αλλάξουμε θέμα, να δούμε κάτι άλλο σπαρταριστό. Ένα δερμή κατηγορώ στους Έλληνες πολιτικούς που δυστυχώς οδήγησαν τον Έλληνα στην οικονομική εξαθλίωση και τον οδήγησαν προς αυτούς τους σαρλατάνους να πιστέψει και να πιστέψει ότι θα λύσει τα προβλήματα οικονομικά του με ένα μαγικό ραβδάκι όπως έκανε ο Σόρας. Γι' αυτό και υπήρξαν 15.000 ψεκασμένοι άνθρωποι, πραγματικά ψεκασμένοι όμως. Ναι, κυριολεκτικά ψεκασμένοι. Που τον πίστευαν και λυπάμαι γιατί έχω ανθρώπους δικούς μου που τους πήρα τηλέφωνο και δεν πίστευα τι άκουγα. Μου λέγανε διάφορα πράγματα και δεν πίστευα ότι. Και όμως ήταν άνθρωποι του χώρου, σας πληροφορώ και του χώρου μας. Συνάδελφοι στον χώρο. Τους πήρα τηλέφωνο και μου λένε είναι Θεός. Αυτός θα μας σώσει. Και από εκεί πέρα. Πούλαγε λέει διαστημική τεχνολογία στον Ομπάμα και πήρε 600 δις. Ενώ στην αρχή έλεγε ότι είχε τα απόκρυφα, τις μετοχές, τα χρεόγραφα της Τράπεζας της Ανατολής, της δήθεν, που τις πουλάγανε στο eBay με ένα δολάριο. Αλλά είμαστε μια χώρα δυστυχώς. 15.000 πίστεψαν το Σόρα. Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες είχαν πιστέψει στο Σιμίτι και πήγαν και καταστρέφηκαν στο χρηματιστήριο. Είμαστε ένα λαό, α πούμε, που θέλουμε. Συγκρίνει το Σιμίτι με το Σόρα. Όχι, αλλά και οι δύο πάθανε ζημιά. Η μέρα με τη νύχτα, βρε. Μα υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούσαν το Σιμίτι ο μεγάλος ο τεχνοκράτης. Και είχε από κάτω τη συμφωνία και μαζί με τι παλιέ και τι παλιέ. Ο ένα δούλεψε 10-15.000 κόσμο και ο άλλο πήρε μια ολόκληρη χώρα και την βούλιαξε. Έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε σε έναν άλλο για σένα και γυαλιστό. Πάμε σε έναν άλλον εξοργισμένο πολιτικό σωτήρα. Πάμε να τον δούμε. Γελάει ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος. Πάμε να δούμε Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνης Γεωργιάδης εκτός εαυτού στην Ημαθία εκεί με τους τεφτλοπαραγωγούς. Τώρα έχασε την ψυχραιμία του. Του την είπανε. Για να δούμε το βίντεο. Συμφωνητικό. Άμα έχεις καλύτερη. Εδώ λοιπόν είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να πούμε τι έγινε. Είχε πάει εκεί στο εργοστάσιο που είναι η παραγωγή, ήταν η παραγωγή, μαζί με τον νέο επενδυτή, ο κύριος από πίσω του νομίζω, με το Μούση είναι ο κύριος δίπλα του εκ δεξιών. Να το δούμε φουλ, να δείξουμε γιατί παρενέβη κιόλας κάποια στιγμή ο κύριος Καραθανάσης. Νομίζω. Ναι, ο επενδυτής, αυτός που πήρε το εργοστάσιο και η συζήτηση γινόταν για την τιμή. Για το πόσο θα πάρει τον τόνο τα τέφτλα. Νομίζω αυτοί έλεγαν ότι εμείς θέλουμε 32 ευρώ τον τόνο, αλλά έτσι αλλιώς κλπ. Και ξεκίνησε μια συζήτηση, μια κόντρα. Και εδώ βέβαια ένα ερώτημα, Βασίλη Γραμμένο, είναι το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν οι παραγωγοί ότι δεν μας φτάνουν αυτά τα λεφτά. Ο Γεωργιάδης από την άλλη πλευρά λέει με τον τρόπο του, με αυτόν τον άκομψο τρόπο, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν φτάνει που έλυσα το πρόβλημα και ξαναλειτουργεί το σύστημα και θα υπάρχει και παραγωγή και θέση εργασίας. Και λοιπά, τι φωνάζετε. Ποιος έχει το δίκιο τώρα. Έχει δίκιο ο Άδωνης. Έχει το δίκιο ο Άδωνης ή άνθρωποι οι οποίοι λένε ρε παιδιά, εντάξει, μην μας δουλεύετε. Ο άνθρωπος που μίλησε στον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν με τον Τσίπρα. Το ξέρουν όλοι αυτοί οι ομίγυροι, όλοι γύρω του. Αν τώρα δείτε, η μόνη κόντρα είναι από αυτόν, δεν υπάρχει άλλος. Όχι, εγώ άρα λοιπόν, τι προαθενείς, ότι αυτόν που ψήφισες, σε έφερε και που σε έφερε. Έτσι, έτσι απάντησε. Μα είναι απάντηση και υπουργού αυτή. Και τι θες να πει ο υπουργός εκείνη τη στιγμή, να απολογηθεί σε έναν πήγε να κάνει κάτι. Εγώ δεν παίρνω το μέρος του Γεωργιάδη, απλά ρωτάω. Όχι, και εγώ σαν τηλεθεατής. Να απολογηθεί σε έναν που πήγε και του έριξε ευθύνες για κάτι που δεν έχει κάνει. Συγγνώμη, Βασίλη, το κράτος έχει συνέχεια όταν μιλάμε για τις πρέσπες, αλλά δεν έχει συνέχεια όσον αφορά για τον Έλληνα παραγωγό. Όταν μιλάμε για τον Έλληνα παραγωγό, δεν έχει συνέχεια και τον ληστεύουμε. Αλλά για τις πρέσπες υποκλεινόμαστε και λέμε το κράτος έχει συνέχεια και επικροτεί. Ποιοι βούλιαξαν και ξεπούλησαν την πρωτογενή παραγωγή.
Αυτή τη βούλιαξαν και την ξεπούλησαν. Όλες οι πολιτικές, εγώ λέω για, τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Δεν μπορεί ο παραγωγός να πουλά κάτω από το κόστος του. Είναι εθνικό θέμα ο παραγωγός να επιβιώνει. Δεν ζήταγε κάτι παράλογο. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι μπράβο, μπράβο στον Άδωνη που τα βάζουμε τους παραγωγούς. Δεν λέμε μπράβο στον Άδωνη. Αλλά όταν για τις πρέσπες λέει ο κράτος έχει συνέχεια, να λέμε εντάξει. Για τον Έλληνα αγρότη. Κακάκιστες όλες οι προηγούμενες πολιτικές. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά βλέπω ένα επεισόδιο που γίνεται μεταξύ δύο ανθρώπων. Και τι έγινε. Και λέω ότι εκεί υπάρχει ένα ο οποίο διαμαρτύρεται. Δεν έχει και αυτό ο ένα κάνει ένα με τον Τσίπρα. Αυτό λέω. Δηλαδή ο μόνο τεφλοπαραγωγό που διαμαρτύρεται ήταν αυτό, οι άλλοι είναι ευτυχισμένοι. Για να μην υποστηρίξω τον Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο. Ήταν εκεί, Βαγγέλη, για ακόμη μήπω έβγαλε αλαζονία ο κύριο Γεωργιάδη. Κοίταξε, ο Άδωνης έχει τον τρόπο του με τον οποίο πολιτεύεται και είναι αυτός ο τρόπος που βλέπουμε στην τηλεόραση τώρα. Δηλαδή, έτσι μιλάει όχι μόνο στον άνθρωπο αυτόν, έτσι μιλάει και στον καθένα που τον σταματάει στον δρόμο. Έτσι. Ναι, είναι διαχειριστικός. Είναι, όχι, ρε παιδί μου, είναι διαχειριστικός. Αλλά κατάλαβε τώρα το παιχνίδι προφανώς που του παίζει εκεί ο άνθρωπος το πολιτικό, η πολιτική σκοπιμότητα που είναι πίσω από αυτό και γι' αυτό τώρα αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή. Ο Άδωνης είναι αυτό. Δεν κρύβει κάτι ο Γεωργιάδης. Είναι αυτό που φαίνεται μπροστά στον καθένα. Ναι, το αίτημα των παραγωγών να μην χάσουν, εγώ δεν προφανώ. Προφανώ το αίτημα θα είναι δίκαιο, βρέσει δηλαδή, η Ανδρέα μου. Οι άνθρωποι το ξέρουν καλύτερα από εμά. Και δύο δίκαιο έχουν και ο Γεωργιάδης που του λέει ο Άδωνης πήγε τον επιχειρηματία εκεί και άνοιξε το εργοστάσιο. Ναι. Για τις τιμές στα τέφτυλα δεν είναι ο Άδωνης υπεύθυνος. Ρώτα το Βορύδη. Αλλά θέλω να σου πω, ο Άδωνης πήγε τώρα εκεί. Τώρα έβαλες και το Βορύδη στη συζήτηση. Ο Άδωνης πήγε εκεί γιατί άνοιξε το εργοστάσιο, η παραγωγή. Είναι προτιμότερο δηλαδή να ήταν κλειστή η παραγωγή και να ήταν οι αγρότες να μην δουλεύανε. Γιατί να ήταν κλειστή η παραγωγή. Γιατί να ήταν κλειστή η παραγωγή. Αυτό δεν είναι προτιμότερο. Εσύ πώς το βλέπεις τώρα. Εγώ να σου πω κάτι. Έχω πάρα πολύ κουραστεί όμως να ασχολούμαστε με θέματα όταν αυτή τη στιγμή, βρε Αντρέα μου, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα που μας καίνουν τους Έλληνες. Δηλαδή, ασχολούμαστε τώρα εάν ο Άδωνης Γεωργιάδης μας φαίνεται ότι είναι έντονος ή λιγότερο έντονος. Άδωνης είναι. Έτσι τον έχουμε συνηθίσει τον Άδωνη. Αν ήταν διαφορετικός, ναι, θα έλεγα ότι είναι κάποιος που μιμείται τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι τον έχουμε. Γνωρίζει τον Άδωνη. Από εκεί και πέρα σε μια Ελλάδα που κάποια στιγμή έφτασε να εξάγει μόνο Ρίγανη και Κρόκο Κοζάνης και με το ζόρι, νομίζω ότι το ποιος διέλυσε την οικονομία της χώρας έχουν βάλει το χέρι τους όλοι. Και οι ίδιοι οι παραγωγοί επίσης. Για πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε. Εγώ πραγματικά θα ήθελα μια ωριμότητα από τους Έλληνες πολιτικούς να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν και να έχουν εθνική πολιτική για τα μεγάλα θέματα. Και για το κομμάτι της παραγωγής, για το κομμάτι των εθνικών, για το κομμάτι της παιδείας, για το κομμάτι της υγείας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Ο οποίος πρωτογενής τομέας, άμα αρχίσει και λειτουργεί, θα υπάρξει και ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν ποντάρουμε στην ανάπτυξη, στον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη δεν έχει εξαγγείλει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Ούτε για τους αγρότες. Διπλασίασε τις εισφορές των αγροτών. Ναι, διπλασίασε. Το μόνο που είπε είναι θα πάρει λέει, κάποια δισεκατομμύρια να τα ρίξει και να πάρουν οι αγρότες τρακτέρ. Αλλά να οργώσουν ποια γη. Ποια γη να οργώσουν και τι να σπείρουν. Και που είχαν αφήσει, αυτή τη γη που είχαν αφήσει τα προηγούμενα χρόνια όταν οι ίδιοι αγρότες καθόντουσαν στα καφενεία Βασίλη μου και δουλεύανε τη γη. Η αλλοδαπή που ήταν παράνομα στην Ελλάδα. Το ξέρεις πολύ καλά. Φτάσαμε να τρώμε μόνο ντομάτα χυλής, έτσι, σε μια χώρα. Και πεπόνια από την Ισπανία. Λεμόνια από την Ισπανία. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε σε διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι ένας υπουργός, όποιο και αν είναι το προσωπικό του στυλ, μάλλον μπορεί να μιλάει καλύτερα σε ανθρώπους του μόχθου, ό,τι και να είναι. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Λοιπόν, και πάμε σε διάλειμμα. Δεν χειρονομεί συμπολίτη. Δεν χειρονομεί. Πάμε σε διάλειμμα και πανερχόμαστε, όταν γιατί έχουμε και άλλα τέτοια με άλλους πολιτικούς αστέρες. Πάμε. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Εδώ το μόνο που κάνετε αυτή τη στιγμή, έτσι, κάνετε αυτοψία σε έναν χώρο τον οποίο το μόνο που θα κάνει είναι να δημιουργήσει προβλήματα και σε εσάς και σε εμάς. Λοιπόν, εδώ θα γίνει κούγκι, θα έχουμε πόλεμο. Δεν πρόκειται να μπει κόσμος εδώ μέσα. Σας το διαβεβαιώνουμε όλοι εμείς που μέσα εδώ πέρα. Αυτό είναι μια προειδοποίηση όμορφα, ήρεμα, με τον τρόπο που ήρθατε και εσείς όμορφα και ήρεμα. Μια απλή προειδοποίηση. Δεν πρόκειται, θα γίνει, είναι ένα μεγάλο όχι εδώ πέρα. Δεν σας αφήνουμε, θα γίνει μεσολόγοι. Γιατί μας δημιουργείτε προβλήματα. Πανέλθαμε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε, είδαμε τα πλάνα από την Φθιώτιδα,
από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ευθέως είπε ο άνθρωπος εκεί, στο αυλάκι της ποιότητας, ότι θα γίνει κούγκι εδώ, διότι δεν συμφωνούμε, δεν δεχόμαστε. Και αυτό είναι μία από τις περιοχές. Όλες οι περιοχές όπου επιχειρείται να γίνουν hot spot, να εγκατασταθούν δομές τέτοιες, οι αντιδράσεις είναι αυτές. Βλέπαμε και τι έγινε στη Σάμο τις προηγούμενες μέρες, με τη Δημοτική Αρχή να υποβάλει την παρατησή της, την κυβέρνηση να τα μπερδεύει εκεί. Στο μεταξύ εγώ μαθαίνω ότι ο ένας προσπαθεί να τα φορτώσει στον άλλον γιατί βλέπουν το αδιέξοδο, και το πρόβλημα μεγαλώνει. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή είπε, μεταξύ άλλων, αναφερόμενο στο προσφυγικό μεταναστευτικό, ότι αυτή η κρίση ήρθε και θα μείνει. Ναι. Και πραγματικά. Και γιατί δηλαδή, μας το λέει, για να το χωνέψουμε δηλαδή. Για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το θέμα πια είναι πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό. Ναι. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω εάν πληροφορήθηκες και είδες τι γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες μετά τα μέτρα τα οποία προκήρυξε η κυβέρνηση. Ναι. Είδατε τι γράφουν. Ότι μας καταγγέλνουν διεθνώς ότι ετοιμάζουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ναι. Αυτά τα κλειστά κέντρα που έχει διακηρύξει η κυβέρνηση ότι θα φτιάξει στα νησιά, εμείς το θεωρούμε προκλητικό και απειλή εναντίον των Ελλήνων, και οι Τούρκοι το βγάζουν προς τα έξω ότι εμείς μήπως το κάνουν επίτηδες οι Τούρκοι. Δεν θα φάει κανένα πολύ σήμερα μετά. Μήπως το κάνουν έναν Κάτσε, Βασίλη, γίνεται ένα παιχνίδι εναντίον μας το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρά. Από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι να κοιτάξουν την καμπούρα τους και να αφήσουν τις καταγγελίες που κάνουν εις βάρος της χώρας και να κοιτάξουν όλους αυτούς που μαζεύουν εκεί με πρόγραμμα. Ακούστε να δείτε τι κάνουν τώρα. Θα δώσω μια είδηση απόψε. Νανά, θέλω να το ακούσεις. Άκου να δεις τι κάνουν. Έχουν κατεβάσει στο ελάχιστο τα αεροπορικά εισιτήρια η Τουρκία και καλεί όλους τους τύπους από το Μαρόκο, από την Αλγερία, από τον Κονγκό με 15 ευρώ την πτήση. Ακούστε, πάνε όλοι αυτοί, ανεβαίνουν πάνω από την Αλγερία, από το Μαρόκο. Σήμερα είχαμε 35 συλλήψεις από εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ληστείες και κλοπές στο κέντρο της Αθήνας. Ακούστε να δείτε, όλοι ήταν Αλγερινοί, Πακιστανοί, Μαροκινοί. Βασίλη, εδώ, άρα, το πρόγραμμα ήλιος. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί πάνε στην Τουρκία και ο κύριος Ορντογάν που μας καταγγέλει εμάς. Μας καταγγείλει εμάς ο κύριος Ορντογάν. Ποιος Ορντογάν, Βασίλη, τι κάνουνε. Έρχονται και μετά, εδώ. Περνάνε από τον Εύρο εκατοντάδες Βασίλη, περνάνε από τον Εύρο. Λοιπόν, και μπαίνουν παράνομα Βασίλη, στη χώρα. Βασίλη, δείχνουμε εδώ το πρόγραμμα Ήλιος. Ποιες υπηρεσίες θα μου παρασχεθούν εάν εγγραφώ στο πρόγραμμα Ήλιος. Υποστήριξη στην έβρεση αυτόνομης κατοικίας και επιδόματος ενοικίου. Μέγεθος οικογένειας. Ένα άτομο 162. Ναι. 440 εφάπαξ. Δύο άτομα, 309 και εφάπαξ πόσο είναι? 830 παρακαλώ. Τρία άτομα, 396, 980 χιλιάρικο. 4 με 5 άτομα, 500 μηνιαία καταβολή, 1172 εφάπαξ. 6 πλάς, 630 μηνιαία καταβολή, 1490, 1500 ευρώπουλα εφάπαξ. Μην παρανοήσει κανείς. Δεν είναι για Έλληνες αυτά, έτσι. Μην μου πει κανείς ότι αυτά θα τα παίρνουν Έλληνες ή και Έλληνες και γίνει κανένα μπέρδεμα. Πρέπει να πληρώσω για να εγγραφώ στο πρόγραμμα Ήλιος και να λαμβάνω τις υπηρεσίες που παρέχει? Όχι. Οι υπηρεσίες προσφέρονται στους επωφελούμενους δωρεάν. Πρέπει να βρω μόνος μου σπίτι? Ναι. Η έβρεση σπιτιού και η σύναψη μισθωτηρίου συμβολέου είναι δική μου ευθύνη. Ωστόσο, το προσωπικό του Ήλιος θα με βοηθήσει να βρω σπίτι και να συνάψω το μισθωτήριο συμβόλαιο. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, έχει κάποιους περιορισμούς σχετικά με την τοποθεσία του σπιτιού. Μπορώ να βρω σπίτι οπουδήποτε επιθυμώ στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα Ήλιος έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να καλύπτει υπηρεσίες στα αστικά κέντρα της Ηπειρωτικής Ελλάδας και την Κρήτη. Σε περίπτωση που νοικιάσω σπίτι σε απομακρυσμένη περιοχή, έχω δικαίωμα να εισπράττω το επίδομα ενοικίου και η υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που είμαι υποχρεωμένος να παρακολουθώ τα μαθήματα ένταξης, αλλά αποφασίσω να μην το κάνω?
Θα σταματήσω να θεωρούμε επωφελούμενος του προγράμματος και να λαμβάνω τις υπηρεσίες του Ήλιου συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος ενοικίου. Θα μου βρει το πρόγραμμα δουλειά? Όχι. Ωστόσο, το πρόγραμμα θα μου προσφέρει υποστήριξη προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή μου στην αγορά εργασίας. Μπορούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να εγγραφούν στο Ήλιος? Η απάντηση είναι εκεί, όχι. Όχι, μάλιστα. Πάμε τώρα, πω δύο πράγματα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα για πρόγραμμα Μαμούδ. Μιλάμε για ολόκληρο. Μια καλωστημένη μηχανή η οποία λειτουργεί εις βάρος και μόνο των Ελλήνων πολιτών και της χώρας. Μιλάμε για επικισμό και λαθροεισβολή η οποία γίνεται συστηματικά και σε αυτή τη μηχανή συμμετέχει ο Τούρκος απέναντι που μας κατηγορεί, όπως μας είπε πριν, Νανά, και οι ελληνικές, προσέξτε τώρα, αρχές, οι οποίες έχουν στήσει επίσης μια μηχανή και προσπαθούν να χαρακτηρίσουν και να βαφτίσουν πρόσφυγες όλους αυτούς τους λαθροεισβολείς, παρέχοντάς τους νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία δεν δικαιούνται. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει πρόσφυγας. Δεν γίνεται πουθενά αυτή τη στιγμή πόλεμος. Ούτε στη Συρία, ούτε στο Αφγανιστάν. Άλλο τι γίνεται μεταξύ τους. Εκεί αν πλακώνονται μεταξύ τους. Μπορούν λοιπόν να φύγουν από τη μία περιοχή να πάνε σε μια άλλη. Πάμε στοιχείο να δούμε το να βίντεο. Άλλα, έχουν, έλα, να πούμε και άλλα. Βασίλη, πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Να πούμε και άλλα όμως. Θα τα πει στη συνέχεια. Όλοι αυτοί έρχονται εδώ. Θα τα πει παίρνουν στη συνέχεια. Τα επιδόματα, κάθονται και ο Μητσοτάκης ψάχνει να βρει κέντρο να τους βάλει. Θα τα δούμε. Και όχι πάμε να τους στείλει πίσω ως οφείλει να κάνει σαν κυβέρνηση. Πάμε στοιχείο να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις των λαθρέων για τις business καλά οργανωμένες και να πάμε στο Βαγγέλη Γιακουμή να μας πει πώς θα βλέπει ο Έλληνας όλα αυτά. Έλα, πάμε. Do anything to get money. Even the normal people. Not people only of NGO. NGO and other. Η ΜΚΟ είναι κράτος εν κράτη εδώ στοιχείο. They said to the people, I will send you degrees. I will... Trafficking. Yeah. How much money? 600, maybe 800. Maybe 900. Promised me that we will transfer you in a secure way, but you know this guy brought us here in an unsecure way. Οι πρώτοι που θα φτάσουν στις βάρκες είναι τα μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έχουν επικοινωνία με τους διακινητές. Σαφέστατα έχουν επικοινωνία. Έχουν νοικιάσει σπίτια στα παράλια του νησιού. Λειτουργούν με συντεταγμένες, αφήνουν στίγματα στα οποία θα βγουν οι βάρκες και ξέρουν και φτάνουν στις βάρκες πριν από το λιμενικό αρχείο για την αστυνομία. 905. This guy. Yeah, take money and transfer people from Turkey to Greece. Relax. When you arrive there, all your problem finish and you will relax and they will take care of you, give you money, food, everything. Άλλος κατεβαίνει εδώ και ψάχνει να βρει πού είναι το ξενοδοχείο του Ισβιάλ. Άλλος ψάχνει να βρει εδώ το επίδομα το οποίο θα πάρει. Lots of corruption. They could be have been paid to keep these people here and not move to the rest of Europe. Βαγγέλη, ακούμε το σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο. Βλέπουμε business εκατομμυρίων. Αυτά τα λέμε, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ αυτά που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό εμείς εδώ κάθε βράδυ. Και σε συνδυασμό με αυτό που είδαμε και το πρόγραμμα Ήλιος με τα εκατομμύρια προηγουμένως, το ερώτημα είναι ο Έλληνας που τα βλέπει αυτά. Δεν δικαιούται αγανακτή. Να εξοργίζεται. Αγανακτή και εξοργίζεται. Ωστόσο όμως θέλω να σου πω ότι ήδη για το θέμα των ΜΚΟ έχει υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση από την κυβέρνηση να τεθούν όλες όμως, δεν έχει οι δικές σου, οι δικές μου ή από εδώ και ή από εκεί, όλες οι ΜΚΟ σε ένα καθεστώς επανεξέτασης. Δηλαδή και οι γαλάζιες και του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι από όλες, όλες μαζί. Όλες. Αλλά οι λαθροεισβολοί μπαίνουν καθημερινά χιλιάδες μέσα. Γιατί η ΜΚΟ είναι μία πληγή αυτή την ώρα. Το μαρτυρούν οι άνθρωποι οι ίδιοι, οι οποίοι προφανώς είναι σε άψογη συνεργασία με τους δουλεμπόρους, το λένε. Άπα, το λένε οι άνθρωποι. Το σύγχρονο Βαγγέλη όμως δεν ήταν πληγή η ΜΚΟ. Λέγαμε για τις ΜΚΟ και φωνάζαμε και λέγανε όλοι μα οι ΜΚΟ δεν φταίνε, δεν ευθύνονται σε κάτι. Τόσο καιρό κάνουν πότε, δουλειά εκεί, παράγουν έργο. Εννοείς πότε. Φιλανθρωπισμό. Πότε. Τόσο καιρό. Πόσο καιρό μπαίνουν αυτοί όλοι οι λαθροεισβολείς στη χώρα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Πόσο καιρό φωνάζουμε μέσα από το δελτίο, μέσα από τις τηλεοράσεις, όχι από τα συστημικά, τα οποία τα τους βαφτίζουν πρόσφυγες και μετανάστες. Γιατί ένας πρόσφυγας, αγαπητές, σου είπα, έρχεται από μια πόλεμη ζώνη. Ένας μετανάστης επίσης έχει νομιμοποιητικά έγγραφα επάνω. Βασίλη, φέρει έγγραφα, φέρει διαφορετικά του. Δεν έχει πάρει φόρα. Πνίγεται από τι το δίκιο. Πνίγεται, πνιγόμαστε οι όλοι μας. Πάνω τους κάνουμε μόνιμους κάτι του στη χώρα τώρα. Δεν είσαι μόνος σου εδώ. Η Μπακογιάννη βγήκε και είπε ότι να τους πάρουμε, να τους βάλουμε λέει στα αγορά και να δουλέψουμε. Βασίλη, σε παρακαλώ, κοίτα με πόσο
πόση υπομονή σε παρακολουθεί η Νανά, δεν μιλάει και ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος. Εντάξει, απλά είναι και εγώ σταμάτησα. Δεν έχονται ούτε παραστατικά έχουν, να ξέρετε. Έλα, Βαγγέλη, για είναι να πάμε στην Νανά. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλο αυτό που λέτε το πρόγραμμα Ήλιος και τα λοιπά, πού αποσκοπεί. Αποσκοπεί στο να υπάρχει ένας έλεγχος των ανθρώπων αυτών που θα μείνουν εδώ στην Ελλάδα. Από το να τους έχεις έξω στον δρόμο και να μην ξέρεις ποιοι είναι, να μην ξέρεις τι κάνουν, να μην ξέρεις πού την κεφαλή κλείνει. Έτσι, είναι πολύ προτιμότερο να τους ελέγχεις μέσα αυτόν τον τρόπο. Αυτό κάνει η επίσημη πολιτεία. Ελέγχει αυτούς που θα μείνουν στην Ελλάδα. Ανδρέα, έτσι είναι. Για να, και για τα θέματα ασφάλειας, αλλά και για άλλα ζητήματα. Τα δημοσιεύματα στις τουρκικές εφημερίδες συνιστούν ευθεία απειλή κατά της εδαφικής ακαιρότητας της χώρας. Το σχέδιο απόβασης και κατάληψη ελληνικού νησιού από την Τουρκία είναι υπαρτό, είναι σχέδιο του τουρκικού στρατού. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε αποκαλύψει ότι έγινε και άσκηση. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κάθε Έλληνας, διότι οι Τούρκοι έχουν δείξει στην πρόσφατη ιστορία και στις προηγούμενες εβδομάδες ότι χρησιμοποιούν πληθυσμούς Ισλαμικούς προκειμένου να νομιμοποιήσουν παρεμβάσεις και επεμβάσεις τους. Το έκαναν στη Συρία, το έκαναν στην Κύπρο, όπου έσφαζαν οι ίδιοι γυναικόπαιδα τουρκοκυπρίους και οικογένειες προκειμένου να κατηγορήσουν τους Ελληνοκύπριους για να βρουν αφορμή να παρέμουν. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά στα νησιά της Μεθορίου, στους ακρίτες μας. Δεν θα πρέπει να μένουν εκεί στοιχεία τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ανατρεπτικά, να δημιουργήσουν τεχνητή αναταραχή, ούτως ώστε να δώσουν το έναυσμα σε κανέναν να αμφισβητεί στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο από την κάθε κυβέρνηση. Κανένα ανατρεπτικό στοιχείο. Ανατρεπτικό στοιχείο είναι όποιος δεν είναι γυναίκα και παιδί. Τόσο απλά. Να. Αυτό, συνεχίζοντας αυτό που λέει ο Ανδρέας ο Παπακυριακόπουλος, εγώ συνυπογράφω ότι όλη αυτή η κατάσταση, την οποία προετοιμάζει ο Ερντογάν και μετά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά με τις συμφωνίες που έχει κλείσει και για τα όπλα αλλά και για τις business οικονομικού ενδιαφέροντος, ευθέως εγώ θεωρώ ότι απειλείται η εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδας με μία σειρά κινήσεων όπου το παιχνίδι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό υπάρχει και ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνει, διότι οι Τούρκοι, δεν μας αρέσει καθόλου, αλλά είναι για μένα μια πραγματικότητα, επηρεάζουν και δημιουργούν ένα κλίμα στην διεθνή κοινή γνώμη. Γι' αυτό και ανέφερα τα δημοσιεύματα που βγαίνουν από τις εφημερίδες αυτές, γι' αυτό και θέλουν να προσφέρουν προς τα έξω την πληροφορία ότι οι Έλληνες κακοποιούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και αντί να καθόμαστε να ξεμαλιαζόμαστε και να κραυγάζουμε μεταξύ μας, θα πρέπει να δούμε που είναι το πράγμα. Αυτό που λες. Εγώ θέλω να σου πω, το άκουσα, το είπες και πριν. Δεν τελείω, δεν έβαλα μια τελεία. Θα ήθελα να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν πει, τα τουρκικά μέσα γράφουν ότι οι Τούρκοι έχουν βοηθήσει 380.000 Σύριους πρόσφυγες. Και έχουν σφάξει, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία στον ΟΗΕ, 18.000 παιδιά για εμπόριο οργάνων. Μήπως εγώ αυτό που θέλω να πω, για να μείνουμε εδώ σε αυτό που μας απασχολεί άμεσα τώρα, μήπως αυτή η τακτική της Τουρκίας διευκολύνει εκ των πραγμάτων, εγώ θα πω, όχι εσκεμένα, και την ελληνική κυβέρνηση να λέει, είδατε, δέχομαι πιέσεις, δέχομαι επιθέσεις από την Τουρκία. Τι μου λέτε ότι εγώ δεν κάνω, δεν έχω μια σκληρή αντιμετώπιση όλων αυτών που έρχονται. Πραγματικότητα είναι αυτή. Μα είναι σε αυτή. Τι είναι η πραγματικότητα. Ότι τι, δηλαδή ότι η κυβέρνηση κακοποιεί τους... Διαπραγματευτική μεγάλη ικανότητα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα όταν ζητάει... Ποια είναι η πραγματικότητα. Ότι όλοι αυτοί εδώ περνάνε άσχημα. Μια χαρά περνάνε. Πού τους βλέπεις. Δηλαδή η Τουρκία μας κατηγορεί ότι κακοποιεί η Ελλάδα τους λαθρέους που έρχονται εδώ. Δεν δημιουργεί ένα κλίμα. Ένα κλίμα το οποίο διευκολύνει. Μήπως, ξαναλέω, ναι, μήπως διευκολύνει στο εσωτερικό την κυβέρνηση να λέει, είδατε, ότι μη μου λέτε ότι εγώ
τους χαϊδεύω, η Τουρκία με κατηγορεί ότι τους κακοποιώ. Και αυτό διευκολύνει και το δεύτερο στάδιο. Αυτό που λέμε εδώ και μέρες και το λέμε μόνο εμείς. Ότι υπάρχει, ότι υπάρχει μια υπόγεια συνεννόηση της κυβέρνησης με τους ξένους, με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι λένε στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, κράτα τους εσύ εκεί, να έρχονται κι άλλοι, να τους φορτώνεσαι, να γίνεσαι αποθήκη ψυχών, λαθρέων, προσφύγων, μεταναστών και εμείς θα σου κάνουμε τα στραβά μάτια, θα σε βοηθάμε στα οικονομικά, θα σου κατεβάσουμε τα πλεονάσματα, θα σου βάλουμε μηδενικά επιτόκια, θα σου βελτιώσουμε την αξιολόγηση των οίκων, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά. Ωραία, πες μου το εναλλακτικό σενάριο, τα βάλουμε με την Ευρώπη. Όχι, εγώ λέω ότι γίνεται. Ανδρέα μου, δεν συγκρίνεται όμως, γιατί ό,τι και να κάνουν οι ξένοι στο Μητσοτάκι, ό,τι και δώρα να κάνουν. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Αν κατακλειστεί η Ελλάδα από πρόσφυγες και μετανάστες, γιατί θα φύγουν ό,τι και δώρο να κάνουν οι ξένοι στο Μητσοτάκι, το πρόβλημα θα υπάρχει. Μισό λεπτό. Θα φύγουν, Ευαγγέλη, για να γινόμαστε συγκεκριμένοι. Έρχονται και θα έρχονται κατά χιλιάδες. Θα φύγουν. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Οι ΜΚΟ δεν ελέγχονται. Ανδρέα, το προπύργιο των ανθρωμεταναστών είναι οι ΜΚΟ που δεν έχουν καν παραστατικά. Υπάρχουν ΜΚΟ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι περισσότερο των 90-95% που δεν έχουν χαρτιά. Άρα λοιπόν έχουμε τουρκικές ΜΚΟ εδώ στην Ελλάδα. Ακούστε να δείτε τι γίνεται στη χώρα. Έχουμε λοιπόν το πρόβλημα εκ των έσω. Το έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι το πρόβλημα. Γιατί έχουμε αφήσει ξέφραγο αμπέλι και τον Εύρο και το Αιγαίο. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Ήρθε ο Μητσοτάκης προεκλογικά και είπε: δώστε μου την ψήφο σας, κάντε με δυνατό να αντιμετωπίσω οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στη χώρα. Πείτε μου, τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσει το λάθρο μεταναστευτικό? Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ξέρετε απέναντι τι έχει κάνει? Έχει έρθει σε κρυφή κάτω από το τραπέζι συμφωνία με τους Ευρωπαίους και κυρίως τους Γερμανούς που του είπαν: θα σου δώσουμε και 1,5 δις, κράτησε τους. Βγάλε και την τώρα να πει: έχω ακούσε τι είπε τώρα. Είναι μόνο, έχω αυτά λέει περιέργεια. Αυτά, Βαγγέλη, δεν τα λέω εγώ. Αν διάβαζε, αν έλεγε κανένα site και μια εφημερίδα διαβάζει, θα έβλεπε ποιο τα λέει. Δεν τα λέω να διαβάσω. Εγώ λοιπόν τα λέω για τα διαβάζω. Εγώ λοιπόν τα λέω και τα διαβάζω και τα ακούω. Εσύ τα διαβάζει και τα ακούω. Άκουσα λοιπόν την κυρία Μπακογιάννη. Άκουσα λοιπόν την κυρία Μπακογιάννη, αγαπητέ Βαγγέλη. Αυτά λέει: είμαι πολύ περίεργη να του πάρουμε, λέει, να του βάλουμε στα χωράφια να δουλεύουν. Ναι, είμαι λέει πάρα πολύ περίεργη να δω. Θα δουλέψουν, θα κάτσουν να δουλέψουν. Άρα το σχέδιο είναι οργανωμένο και έχει τεθεί σε εφαρμογή. Είτε θέλει να το πιστέψει, Βαγγέλη, είτε δεν θέλει να το πιστέψει. Εμείς λέμε έξω από εδώ δεν χωράει κανείς εδώ. Δεν μπορούμε να το αφομοιώσουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε να πάρουν πρώτα οι Έλληνες να το αξίζουν και μετά οι υπόλοιποι. Παρακαλώ, πάμε τώρα κάπου αλλού στη Σαντορίνη, σε ένα άλλο θέμα, σε ένα απίστευτο βίντεο. Απίστευτο πραγματικά βίντεο. Το οποίο αρχικά νομίζει κανείς ότι είναι τρολιά, η λεγόμενη τρολιά. Αλλά δεν είναι, είναι μια πραγματικότητα. Να δούμε το βίντεο και να σας πούμε τι αφορά το παρασκήνιο του αμέσως μετά. Πάμε να το δούμε. Α, στην κοίτα βγάζω συνέχεια εδώ. Βγάζω συνέχεια εδώ. Ας τα πειράξει. Πάς, προχώρα, έλα πίσω. Έλα πίσω, ας μου κάνει κάτι. Έλα πίσω. Έλα πίσω. Αμάν, έλα πίσω. Έλα πίσω. Πάρτε την αστυνομία να έρθει εδώ εγώ το κάτω. Πάρτε τηλέφωνο. 22-6-22-6-49. Αστυνομία το πούστη. Πάρε. Πάρε. Έπλεξε με νονό της νύχτας. Βγάζε. Κακομύρε. Κάτσε εκεί, σε βγάλω, κάτσε εκεί. Θα σε μάθω εγώ. Θα με μάθεις. Αυτό ήθελε.
Να βάλω πλατό στο σέντρο. Τα στοιχεία σου εσένα θα σε κινηθήσω. Βάλε και τράβω από μία βίντεο και εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο το καταπληκτικό το οποίο κάνει το γύρο του κόσμου, του διαδικτύου. Είναι βέβαια από τον Αύγουστο, αλλά τώρα είδε το φως της δημοσιότητας. Το παρασκήνιο λοιπόν, Βαγγέλη, που το λέγαμε και στο... καθώς το παρακολουθούσαμε, είναι ότι εκεί λοιπόν στη Σαντορίνη μονεί ένα οικόπεδο και ένα χώρο. Το είχε νικιάσει. Το είχε νικιάσει έναν ιδιώτη. Ο προηγούμενος ηγούμενος, έτσι, ακριβώς. Στον συγκεκριμένο ιδιώτη που το είχε κάνει πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Αγωγής. Πήγαν στα δικαστήρια, είχαν διαφωνίες για τα νίκια κλπ. Πήγαν στα δικαστήρια, τέλος πάντων δικαιώνεται η πλευρά, όχι της μονής, αλλά του ιδιοκτήτη. Του ιδιοκτήτη, ναι. Του ενοικιαστή. Του ενοικιαστή, οπότε απίβδησε ο ιερέας. Βέβαια, ο ιερέας δεν είναι για να απειλεί. Είχε βάλει μπουλντόζα, λέει, και του το έσκαψε. Έκανε το πουλμανάκι αυτό, είναι η σχολή οδηγών. Είναι σχολή οδηγών, ναι. Και αυτό το εκπαιδευτικό το κάνει καλοκαιρινό ο παπάς. Το βλέπουμε. Σαντορίνη είναι καλό καιρό, έχει. Και ο άλλος βιντεοσκοπούσε από μέσα. Βιντεοσκοπούσε, πανικόβητος ο άνθρωπος, τηλεφωνούσε στην αστυνομία προφανώς να πάει εκεί πέρα ή σε κάποιο γνωστό του. Και το τμήμα, όχι στο τμήμα τηλεφωνούσε. Τμήμα, λέει, πάρ' το τμήμα. Ξέρουμε τι απέγινε ο ιερέας. Μετά από τον Αύγουστο που έγινε αυτό, δεν ξέρουμε τώρα τι. Αλλά τώρα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο, φαντάζομαι τώρα θα έχει αρχίσει να ακούγεται και στο νησί και παντού, φαντάζομαι, έτσι. Τώρα περιμένουν, λες, τόσο μεγάλο. Το βλέπουν που έχει δημοσιοποιηθεί τώρα. Γιατί νωρίτερα, τους προηγούμενους μήνες, όταν δεν ήταν γνωστό και δεν είχε δημιουργήσει θόρυβο, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα γίνει. Με το λοστάρι, τα έχει κάνει. Εκεί επέμεινε ο ιερέας και το έκανε, σου λέω, καλοκαιρινό το. Η ιερά οργή. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι παπάς. Είναι μοναχός. Έχει το σχήμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι παπάς. Είναι ιερωμένος σε κάθε περίπτωση. Προφανώς ζήλεψε τη δράση του Ρουβίκονα ή των αναρχικών των Μπαχαλάκηδων και κατέβηκε για να σπάει. Εντάξει, δεν εξηγείται αλλιώς, δηλαδή αυτή η ακραία συμπεριφορά του συγκεκριμένου ρωσοφόρου. Και απορώ ειλικρινά, και εγώ θέλω να μάθω τι απέγινε. Δηλαδή, δικάστηκε, καταδικάστηκε, τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί να κατεβαίνει με ένα λωστό και να απειλήσει τη ζωή ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο. Φαντάζομαι τώρα, ας πούμε, σε κάποιο δικαίωμα, πώς το κάνεις αυτό. Να πάρει πάλι ένα λωστό, αν τον ευρεάσει κάποιος, τον εκνευρίσει για οτιδήποτε λόγο, έτσι τον στεναχωρήσει, να πάρει ένα λωστό και να καταφέρεται να δει. Ακραίες συμπεριφορές που τις καταδικάζουμε απερίφραστα μέσα από αυτό το δελτίο. Τι έχουμε καταδικάσει πάρα πολλές φορές. Χωρίς να ξέρει ότι ο άλλος από μέσα τον γράφει. Τίποτα. Και να το ξέρει. Πρέπει να το ξέρει, αφού είναι φάτσα κάρτα η κάμερα. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν είχε θέμα. Όχι, είναι τόσο έξαλλος. Είναι πολύ αγανακτισμένος. Δεν το βλέπει, γιατί ο άλλος που είναι μέσα στο πούλμαν είναι πίσω. Δεν είναι μπροστά. Όχι, είναι πίσω. Κρατάει πισινή. Μην του έρθει και καμιά δέσποτη. Τελικά, ο κόκκινο άνθρωπος, η παπάς είναι η ζευγάς. Ένα λωστό τον πιάνει. Δηλαδή, θα μπορούσε ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του λεωφορείου να έχει μέσα παιδάκια μικρά. Αφού είναι και ιδιοκτήτης κυκλοφοριακής, πώς το είπαμε, αγωγής εκεί, τι πώς λέγεται. Λοιπόν, εκπαιδευτικό είναι για το σχολείο οδηγών. Θα μπορούσε να έχει και παιδιά μέσα, μικρά παιδιά. Με το αγροτικό πήγε. Τα μικρά παιδιά βέβαια δεν κάνουν σχολείο οδήγησης. Ενώ αυτό είναι εκπαιδευτικό. Το πάρκο αυτό που λέμε όμως τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει. Αν μπορεί να είναι και μικρά παιδιά. Δεν κυκλοφορία τη αγωγή. Σωστά. Πήγαν και δημοτικά σχολεία. Και Αύγουστο κιόλας, μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν σε ένα ύστερα από αυτό τώρα, το οποίο εντάξει, τι να πεις, τι άλλο σχόλιο να κάνεις. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ο λόγος που ζητάω το λόγο είναι να, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής των Αναφορών, και περνάνε αυτά από τα χέρια μου, ουσιαστικά, από το δικό μας το γραφείο. Να πω δύο πράγματα όσον αφορά για τις αναφορές που έχουν συμβεί. Λέω ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκα μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το κάνει να ξορίσει από ένα. Αυτή η αναφορά πρέπει ουσιαστικά για να δημιουργήσει κάποιο αντίκτυπο να την φέρουμε στην Πέτη ξανά. Μέσα στις επόμενες αναφορές. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Λοιπόν, επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε, είδαμε δηλαδή τον κύριο Γεωργούλη, ευρωβουλευτής, παρακαλώ, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ,
Εντάξει, ευρωβουλευτής όμως, σε μια απίθανη εμφάνιση εκεί τώρα που ούτε κατάλαβε κανείς τι έλεγε και γι' αυτό και η σύγκριση με τον περίφημο αντιπρόεδρο του Δησαϊκού, Νανά Παλιτσάκη. Κατάλαβες τι έλεγε ο κ. Γεωργούλης? Δεν κατάλαβα, δεν ξέρω αν εσείς καταλάβατε, αλλά αυτό το οποίο ξέρω πριν δω αυτό το απόσπασμα είναι ότι ο Γεωργούλης ανεβάζει πάρα πολλά βιντεάκια στο YouTube και έχει πάρα πολλούς ακολούθους με το τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Από τον τουρισμό που κάνει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Υπό μία έννοια γνωρίζει τον κόσμο και στο κοινό του και στους followers, ναι, το τι γίνεται στην Ευρωβουλή. 25.000 ευρώ το μήνα, σωστά. Είναι καλό αυτό που γνωρίζει την Ευρωβουλή. Από εκεί και πέρα. Γι' αυτόν, για τα 25.000 ευρώ. Και για αυτούς που τον ψήφισαν. Αυτοί που τον ψήφισαν, για βάλε πάλι να δουν αυτοί που τον ψήφισαν. Τι γίνεται στην ψήφισαν. Ευρωβουλή. Πάμε να δούμε, συγγνώμη, να δούμε τι ψήφισαν. Αυτοί που τον ψήφισαν μαζί. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Ο λόγος που ζητάω το λόγο είναι να, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής των Αναφορών και περνάνε αυτά από τα χέρια μου ουσιαστικά, από το δικό μας το γραφείο, να πω δύο πράγματα όσον αφορά για τις αναφορές που έχουν συμβεί. Λέω ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, όποτε το κάνει να ξορίσει από ένα. Αυτή η αναφορά πρέπει ουσιαστικά για να δημιουργήσει κάποιο αντίκτυπο να την φέρουμε στην Πέτη ξανά μέσα στις επόμενες αναφορές. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Να. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δεν βγαίνει νόημα. Θέμα είναι να καταλαβαίνει ο ίδιος. Το θέμα είναι ότι προσπαθούσα να καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Γιατί δεν εντάξει, είναι ένα μικρό απόσπασμα, δεν ξέρουμε σε τι αναφέρεται ο κ. Γεωργούλης. Ναι. Ωστόσο όμως καλό είναι να όταν μιλάει δημόσια για την Ευρωβουλευτής, να μπορούν να καταλαβαίνουν και σε αυτούς που απευθύνεται το τι εννοεί. Και γιατί από αυτά που είπε, πράγματι δεν βγάζει νόημα. Τώρα, Βαγγέλη, φαντάσου το μεταφραστή που πρέπει να το μεταφράζει αυτό, γιατί εκεί έχει μεταφραστές στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, φαντάσου τον ταλέπορο το μεταφραστή ή τη μεταφράστρια που θα έπρεπε να μεταφράζει αυτό. Τι έχουν ακούσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και με άλλους ευρωβουλευτές, όχι μόνο με τον κύριο Γεωργούλη. Πόσες χιλιάδες και το συγκεκριμένο εδώ, είναι το αστέρι. Πήρε πάρα πολλούς σταυρούς, έτσι. Ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε, άλλη μόνο. Είναι επιλογή του κόσμου. Μα γι' αυτό και το αφιερώνουμε σε αυτούς που το ψήφισαν. Πάντως, σαν ηθοποιός ήταν πολύ καλύτερος και ούτε κόμπιαζε, ούτε είχε κάποια. Εκεί διαβάζει κείμενα από μέσα και έχει σενάριο. Μήπως να επιστρέψει στις υποκριτικές του ικανότητες και να αφήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί? Για κάποιους που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα και θα την εκπροσωπήσουν επάξια. Και κυρίως στην Ευρωβουλή, πώς θα πρέπει να ακουστούν φωνές εκεί μέσα που θα πρέπει τουλάχιστον να αναδείξουμε τα πραγματικά δεδομένα. Σε πέντε χρόνια, Πάντως, ο κύριος Γεωργούλης αναφέρθηκε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο έτοιμος και να βράζει και λίγο το αίμα του. Ειδικά όταν αναφέρεται στο θέμα της εξόρυξης χρυσού και της καταστροφής που προκαλεί η εταιρεία χρυσού στη Χαλκιδική. Αυτό ήταν το θέμα. Αυτό ήταν το θέμα. Θα έπρεπε να βράζει το αίμα του και να είναι σαφής αυτά που λέει. Και ειδικά θα έπρεπε να φέρει και τις καταγγελίες που βγήκαν και είδαν το φως της δημοσιότητας ότι η εταιρεία, λέει, άνοιξε offshore κυπριακή για να παίρνει λεφτά από τους δίθεν επενδυτές για να λαδώνει δημοσιογράφους. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα, κύριε Γεωργούλη, και ορθώς το πήγατε στην Ευρωβουλή, αλλά να ξέρετε και τι λέτε. Να βράζει το αίμα. Να είστε συγκεκριμένος. Καλά, εδώ πέρα συντελείται ένα έγκλημα. Και έχουν λαδωθεί πολλοί, κύριε Γεωργούλη, και εσείς το ξέρετε, θα έπρεπε να το ξέρετε, και αυτά πρέπει να πάτε πάνω. Και όχι να κάνετε γενικόλογες. Καινούριος είναι. Πάμε σε έναν άλλο καινούριο της πολιτικής, της ενεργού πολιτικής, νεόκοπο πολιτικό στην Ελληνική Βουλή, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έδωσε το δικό του σόου και μας είπε ποιος μπορεί να του τραβάει ταυτή και ποιος όχι. Για πάμε να το δούμε. Η κυρία Μπακογιάννη μπορεί να προβαίνει καλοπροαίρετα σε συστάσεις. Μπορεί να αξιοποιεί την μακρότατη και το κύρος της υπερπολιετή της εμπειρία, δίνοντας φιλικές συμβουλές. Μπορεί να συμμετέχει. Καλά, δεν είναι και πολύ φιλικοί γίνονται άνθρωποι μέχρι τα 6. Μπορεί να συμμετέχει σε έναν έντονο ιδεολογικό διάλογο μιας παράταξης που εκτείνεται από το αριστερογενές κέντρο μέχρι τον συντηρητικό φιλελευθερισμό. Mm-hmm. Αυτιά στη Νέα Δημοκρατία τραβάει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε. Σαφές.
Αυτή είναι η αντίληψή μου για τα πράγματα και πιστεύω πραγματικά ότι θα συμφωνήσει και η κυρία Μπακογιάννη. Συμβουλές, ναι. Να το κρατήσουμε και αυτό. Παρενέσει. Στη Νέα Δημοκρατία τραβάει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προτροπές, ναι. Ιδεολογικό διάλογο, βεβαίως. Εξαιρετικά χρήσιμη η φωνή της κυρίας Μπακογιάννη. Σαφές. Αυτιά στη Νέα Δημοκρατία τραβάει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μένει. Βασίλη, τώρα τι έχουμε. Ο Άρτη εκλεγής βουλευτής, τρεις μήνες βουλευτής ο κ. Μπογδάνος. Του χρεώνουμε την απειρία του πάντως, έτσι, του χρεώνουμε την απειρία του. Έτσι, α, γιατί του δίνεις ελαφρυντικό δεν δηλαδή. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο Κωνσταντίνος, φαίνεται σε ποια, παράταξη, σε ποια παράταξη ανήκει και με ποια παράταξη κατέβηκε στις εκλογές και ποιος διοικεί τη Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνε. Ποιος τη διοικεί. Πάντως, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται και έτσι όπως προχωράει η πολιτική του αυτή που εφαρμόζει. Ο Κυριάκος, μπερδεύτηκα, ναι. Σήκωσε τον άϊμισο. Λοιπόν, δεν φαίνεται να τη διοικεί. Μα κάνει ταραβέρι τώρα με το Βαρουφάκι για έως. Θυμάστε που βρίζαμε τον Γιωργάκη τον Παπαδόπουλο. Εδώ λέμε τώρα. Μην με πάτε αλλού. Εδώ λέμε. Εκεί είναι το θέμα. Ανδρέα, όχι. Τα θέματα είναι πολλά. Εμείς τώρα εδώ αναδεικνύουμε, σχολιάζουμε το γεγονός ότι ο νέος βουλευτής, ο νέος βουλευτής, το σχολιάζουμε εδώ το θέμα, τον κύριο Μπογδάνο, λέει στην κυρία Μπακογιάννη. Κουνώντας και το δάχτυλο. Ότι ο Κυριάκος κάνει κουμάντο. Στην άκρη σου εσύ. Στην άκρη σου. Για αυτό του χρόνου με την απειρία λοιπόν και την παραγωγικότητά του. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω πως είναι βαθύτατα θεσμικό αυτό που είπε. Είπε. Όσο άπειρος και αν είναι. Ότι η κυρία Μπακογιάννη, εσύ μπορεί να λες ότι θες. Εμένα το δικό μου το αυτή το τραβάει μόνο ο Μητσοτάκης. Πού είναι δηλαδή το περίεργο. Το θεσμικό συμφωνώ, το πραγματικό ποιο είναι όμως. Εσύ λες ότι δεν γνωρίζει τον κίνδυνο. Λίγο σεβασμός καθόλου. Εντάξει. Μα υπερπολιετής εμπειρία. Υπερπολιετής εμπειρία. Γιατί αυτό γιατί δεν το λες καρφί δηλαδή. Το υπερπολιετής εμπειρία. Ναι. Ένδειξη σεβασμού όντως. Αλίμονο. Να. Πώς τα βλέπεις τώρα εκεί. Κάποιος θα έλεγε ότι τα πόδια χτυπάνε το κεφάλι, ε. Ναι, κοίταξε να δεις κάτι. Η κυρία Μπακογιάννη 2% είχε πάρει πάντως ακόμα. Η αλήθεια είναι τώρα ότι ο Κωνσταντίνος είναι άπειρος και πολύ νέος. Γιατί έχει πολύ ύφος. Πάρα πολύ ύφος. Δηλαδή, είναι, τι να πω, ούτε ο Μητσοτάκης δεν έχει τέτοιο ύφος. Τώρα αυτό κι αν είναι καρφί. Είναι μαχητικός όμως, το αναγνωρίζεις αυτό. Τον βλέπεις δηλαδή για δελφίνο, Νανά. Και γρήγορος. Κοίταξε να δεις κάτι. Νομίζω ότι η δομή της προσωπικότητας, όσο έχω παρακολουθήσει τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, είναι πολύ φιλόδοξος. Και ότι μπαίνεις εκεί για να πας στη... Υπάρχει όμως ένα εμπόδιο στη μέση. Πολλά εμπόδια υπάρχουν. Άδωνης Γεωργιάδης. Πού θα πάω, πώς θα κερδίσει αυτό το εμπόδιο. Πολλά εμπόδια, αλλά είναι αρκετά έντονο το ύφος του. Παρά είναι. Ας το προσέξει. Ο Βαγγέλη, για να κλείνουμε σιγά σιγά με μια δυσάρεστη είδηση. Εγώ καταρχάς θέλω να σου πω ότι δεν γνώρισα αμέσως την κυρία Γιάμαλη. Θέλω να σου πω. Τι, ότι. Δεν γνώρισα αμέσως την κυρία Γιάμαλη. Κυρία Γιάμαλη, δεν τώρα είναι. Τώρα το πας αλλού. Δημοσιογράφος. Έχει γίνει μια κούκλα η κυρία Γιάμαλη, αυτό εννοείς. Αυτό λέω, ναι. Αλλά δευτερευόντως, εγώ θα συμφωνήσω με τον Παπακυριακόπουλο. Τώρα θες να πεις κάτι για αυτό που έλεγε ότι περνούσε ζωάρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τώρα το. Όλα μπηχτές είστε απόψε. Μα πιο όμορφη είναι τώρα. Όλα μπηχτές. Λοιπόν, ποιο... πάμε. Με το Μητσοτάκι έγινε πιο όμορφη. Με το Μητσοτάκι όμορφη. Πάμε. Πάντως, Ελλάδες κόμμα. Ελλάδες κόμμα είναι ο Κωνσταντίνος. Ναι, ναι. Πού πρέπει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα πρόταση είναι αυτή. Κάνει ο Παπαγιάννης. Για τη Νέα Δημοκρατία όταν είσαι δεν μιλάς έτσι για την τώρα Παπαγιάννη. Λοιπόν, πάμε στο δυσάρεστο. Για το δυσάρεστο. Στην Νέα Δημοκρατία δεν μιλάς έτσι. Δεν είναι βούδας, είναι Ιερή Αγελάδα. Ιερή Αγελάδα, είναι σιδηρά κυρία. Μία αποκαλύπτωση. Δεν έχει βρεθεί ακόμα αυτός που θα βάλει κάτω την Μπακογιάννη. Ποιος αγαπάει, εγώ την κυρία Μπακογιάννη. Πάμε τώρα στην άλλη είδηση, η οποία έχει σκορπίσει. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα αυτά στενοχώρια και θλίψεις εκατομμύρια κόσμο, διότι μετά από 24 χρόνια πέφτει αυλαία στο σόου της Victoria's Secret. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε, Θεέ μου, ούτε εγώ το πιστεύω. Πάμε. Τι έγινε. Εύχη.
Έχουμε κανένα σχόλιο. Εντάξει, είναι οι απώλεια. Κοπέλες είναι, τώρα... είναι μεγάλη απώλεια αν σταματάει το σοου. Δεν σταματάει απλώς το σοου. Είναι και πολύ άσχημα τα νέα για τον Νίκο Μόδας. Γιατί θα κλαίνει η ατέρια στο Sky, τα δύο παιδιά εκεί στην άλλη. Κοίταξε, μπορούν. Α, το παρακολουθείς το βίντεο αυτό. Α, εκδηλώθηκε. Για πείτε και σε εμάς που δεν ξέρουμε, για πείτε. Συγγνώμη, γιατί δεν τα βλέπεις τα κορίτσια που είναι άγγελοι. Τα βλέπω. Εντάξει, τώρα. Τα εσώρουχα της Victoria's Secret, τα οποία έγιναν πάρα πολύ γνωστά, υπογράφηκαν από γυναίκες οι οποίες είναι αυτές που βλέπεις. Νομίζω ότι δεν τις βλέπεις πρώτη φορά, αλλά τέλος πάντων, αφού κάνετε τους αθώους, θα συνεχίσω εγώ. Αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Ο Οίκος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, διότι οι σειρές που ήταν για τα μαγιό και δεν ξέρω τι δεν πήγανε πολύ καλά. Ανέλαβε ένας καινούριος οικονομικός διευθυντής, έφεγε, παρετήθηκε η προηγούμενη. Το Δία Σεμπιόν μπορεί να αναλάβει τίποτα. Μπήκανε σε προβλήματα. Και δεν θα γίνει το σόου της Victoria's Secret, το οποίο ήταν γεγονός δηλαδή, για το δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Όταν πουλάς το string 200 και 300 ευρώ, πέφτεις έξω. Για να καταλάβεις εγώ δηλαδή. Είναι πανάκριβα αυτά τα σόρουχα. Βασίλη, μην αγοράζεις. Παιδιά, Καλύτερα να μην προχωρήσουμε, γιατί θα έχουμε αποκαλύψεις. Πρέπει να βρεις αλλού εσώ. Θα έχουμε αποκαλύψεις, λοιπόν. Πάμε στο σκίτσο, γιατί εδώ ξεσαλώσαμε. Λοιπόν, άριστες οι συνθήκες διάσωσης στα προαναχωρησιακά κέντρα, λέει ο Προκόπης Παυλόπουλος, διαχειρός Ανδρέα Πετρουλάκη, εν όψη της προεδρικής εκλογής. Κάτι θέλει να μας πει ο ποιητής, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ετοιμάζεται για την αναχώρηση, για την αποχώρηση. Ανδρέα, δεν το είπα, το ξέχασα. Έγινε καταγγελία από το... Μου το στείλανε σε μήνυμα. Ναι. Έγινε καταγγελία σεξιστικό για το συγκεκριμένο σοου από την Freak Femen. Ναι. Γι' αυτό και σταματάει το σοου, να ξέρετε. Τι λες τώρα, δεν μας παρατάνε να χάρει λίγο κόσμος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω ύστερα από όλα αυτά τα συγκλονιστικά την Ανά Παλετσάκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Για τη διαφήμιση του Νιάρχου δεν είπαμε όμως που οι δύο άνδρες φύγονται και κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Κάντε το βίντεο και ανοίξω στο διαδίκτυο. Το Βασίλη Γραμμένο που μας έκανε αποκαλύψεις για τα στριγκ. Ναι. Τον Βαγγέλη Γιακουμή και τον πολύ. Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Ο κύριος Πετρουλάκης χαραμίζεται στην Ελλάδα να πάει στη Γεννή Σαφάκ να κάνει σκίτσα, έτσι που είναι και τις ίδιες πολιτικές. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό σας βράδυ.